Όπως όλοι γνωρίζουμε, βέβαια, τη γειτονική χώρα έπληξε πολύ σοβαρό σεισμός που επακολούθησε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες πολίτες, αναδεικνύοντας έτσι και το μεγαλείο, θα έλεγα, της φυλής μας, έχουν προσφέρει από το υστέρημά τους για να μπορέσουν να βοηθήσουν, ανθρωπιστική βοήθεια, για να μπορέσουν να βοηθήσουν το γειτονικό λαό της Τουρκίας. Η ανταπόκριση των Ελλήνων νομίζω ότι είναι συγκινητική. Παρότι υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα, δείξαμε για άλλη μια φορά τον ανθρωπισμό που μας διακατέχει ως φυλή και ως λαό. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο δεν θα μπορούσε να μην συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά ο πρώτος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Δήμη. Με πρωτοβουλία λοιπόν της ΚΕΔΕ, που ΚΕΔΕ είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όλοι οι Δήμοι της χώρας συγκεντρώνουν, όσοι θέλουν βέβαια, συγκεντρώνουν ανθρωπιστική βοήθεια για τη γειτονική Τουρκία. Κάθε ΠΕΔ, κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων, έχει αναλάβει να κάνει τη δική της συγκέντρωση τροφίμων ή οτιδήποτε άλλο, υλικών και λοιπά, κουβέρτες, τρόφιμα, ρούχα, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστούν άμεσα στους ανθρώπους αυτούς που ξεσπιτώθηκαν από το σεισμό. Μεταξύ αυτών των ΠΕΔ ήταν και η ΠΕΔ Πελοποννήσου. Όλοι οι Δήμοι λοιπόν της Πελοποννήσου συμμετέχουν σε αυτή τη δράση και ο Δήμος Τρίπολης. Και εδώ, κάνοντας μια παρένθεση, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά συγκίνησαν με την προσφορά τους, την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος, αλλά και άλλοι φορείς από ό,τι είδα έκαναν συγκέντρωση υλικού για την Τουρκία. Μεταξύ αυτών είναι και ο Δήμος Τρίπολης. Ο Δήμος Τρίπολης λοιπόν, κλείνοντας την παρένθεση, ανέλαβε και την ευθύνη στην ΠΕΔ Πελοποννήσου να κάνει τη διαχείριση ακριβώς αυτού του υλικού. Εδώ λοιπόν, αυτό λοιπόν γίνεται σήμερα και αύριο και αν χρειαστεί και μεθαύριο. Έρχονται, όπως βλέπετε, φορτηγά. Εδώ έχουμε δύο φορτηγά σειρώμενα, δύο νταλίκες με σειρώμενα, οι οποίες θα γεμίσουν και θα φύγουν σήμερα για την Αθήνα, όπου εκεί παραλαμβάνει η ΚΕΔΕ και θα προωθηθεί το υλικό όλο αυτό στην Τουρκία. Εδώ λοιπόν έρχονται σήμερα φορτηγά από διάφορους δήμους της Πελοποννήσου. Εμείς αναλαμβάνουμε τη μεταφόρτωση στη μεταφορική εταιρεία εδώ της Τρίπολης, που έχει αναλάβει τη διαδικασία της μεταφοράς, και αυτό, όλα τα τρόφιμα και όλο το υλικό θα μεταφερθεί, όπως είπα, στην Αθήνα. Σήμερα λοιπόν θα γεμίσουν αυτά τα δύο σειρώμενα που βλέπετε και αύριο θα έρθουν. Έχουμε μοιράσει τους Δήμους, γιατί όλοι μαζί δεν μπορούν να έρθουν. Αύριο θα έρθουν και οι υπόλοιποι Δήμοι, και αν υπάρχουν και άλλοι Δήμοι που εκκρεμούν και δεν μπορεί να φύγουν αύριο, θα φύγουν την Πέμπτη, μεθαύριο, έτσι ώστε όλη αυτή η τεράστια ποσότητα, γιατί πραγματικά από ό,τι βλέπετε είναι πολύ μεγάλη η ποσότητα που συγκεντρώθηκε από τους κατοίκους της Πελοποννήσου, θα μεταφερθεί στην Αθήνα και από εκεί θα ακολουθεί η διαδικασία να μεταφερθεί στην περιοχή την πληγή σας, στην γειτονική Τουρκία. Κάποια ομάδα από την ΚΕΔΕ θα παραστεί εκεί πέρα που θα πάρει τα αποτρόφιμα στους ανθρώπους αυτούς, ή σκέφτεστε στο μέλλον να πάει κάποια αντιπροσωπεία? Αυτό δεν το ξέρω. Δεν έχει πάρει κάποια τέτοια, ως αυτή τη στιγμή που μιλούμε, κάποια τέτοια απόφαση το Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα. Δεν ξέρω αν το έχουν ήδη συζητήσει, αν το έχουν. Πάντως απόφαση δεν ξέρω να έχει ληφθεί, ώστε θα μπορούσε μια αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ να επισκεφτεί, να συνοδεύσει την βοήθεια ή και να επισκεφτεί κάποια στιγμή την πληγήσα περιοχή, ακριβώς για να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας απέναντι στους πληγήσεις, στις πληγήσεις περιοχές, στους κατοίκους, πληγέντες, γείτονες Τούρκους.